Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για να γιορτάσουμε και φέτος τους τρεις ιεράρχες και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ΤΕΗ, κύριο Σοκράτη Καπλάνη. Σεβασμιότατε και οι άλλοι πατέρες που συνοδεύετε το Σεβασμιότατο και που μας τιμήσατε σήμερα στον εσπερινό των τριών ιεραρχών και που συνεχίζετε να μας τιμάτε σήμερα και με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε την ομιλία που θα κάνετε για τους τρεις ιεράρχες. Κύριε Νομάρχα, κύριε Αντινομάρχα, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε του Λεκτικού Συνεδρίου, κύριος Πρόεδρε του ΤΕΗ, κύριε εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Περιφερειάρχη, λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών μας στην περιοχή αυτή, κύριε Νομαρχέ και Σύμβουλε, είναι ευχάριστες στιγμές αυτές, αλλά και πολύ δύσκολες να απευθύνεται κανείς σε ένα πλήθος από νέους αλλά και όριμους πολίτες οι οποίοι έχουν προσέλθει εδώ σήμερα όχι απλά γιατί εορτάζομαι τους τρεις ιεράρχες. Ίσως αυτή η έννοια μερικές φορές δεν σημαίνει τίποτα το εορτάζω. Περισσότερο θα έλεγα ότι σημαίνει πως η σημερινή μέρα σε όλη την χώρα και κυρίως στα εκπαιδευτικά της ιδρύματα είναι αφιερωμένη στο να σκεφτούμε κριτικά για τις αξίες της ζωής. Αξίες της ζωής οι οποίες καλλιεργούνται με παιδεία. Κατεξοχήν εκπρόσωποι της κοινωνίας των αξιών θεωρήθηκαν και πραγματικά είναι άνθρωποι, λόγοι, επιστήμονες αφιερωμένοι στο πιστεύω τους, στο Θεό, άνθρωποι που έδειξαν στους επόμενους, στις επόμενες γενιές τι προέχει στη ζωή μας. Άνθρωποι που άφησαν τα πλούτη και που δίδαξαν με την πορεία τους στη ζωή. Εγώ δε προκαλούμενος με αυτά που λέω αυτή τη στιγμή δίδαξαν ότι δεν χρειάζονται τα πλούτη και το χρυσάφι, όπως έλεγε ο Σοκράτης στην προσευχή του, αλλά θέλεις μόνο τόσο λίγο χρυσάφι, ώστε αυτό που έχει ανάγκη ο σοφός άνθρωπος. Αυτό δίδαξε και ο Μέγας Βασίλειος, αυτό δίδαξε και ο Χρυσόστομος όταν έκανε κριτική στην Αυτοκράτηρα, αυτό δίδαξε και ένας άλλος θεολόγος που ανέλησε φιλοσοφικά τον Θεόν Λόγο. Όμως η θέση δική μου σήμερα δεν είναι γι' αυτό. Θα έλεγε κανείς πως είναι για την κοπή της πίτας, διότι συγχρόνως με την έναρξη του νέου έτους όλοι προσερχόμαστε για να αλληλοευχηθούμε. Και σήμερα βέβαια έχουμε εδώ τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος θα μας ευλογήσει και θα ευλογήσει την πίτα. Πρέπει όμως να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι,
ότι η θέση δική μου εδώ είναι γιατί πρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε ένα απολογισμό του έργου του Ιδρύματός μας. Τώρα πλέον είναι και νόμος. Παλαιά ήταν μια συνήθεια δική μας να καταθέτουμε τον κριτικό λόγο τι πέτυχαν οι συνάδελφοι και οι φοιτητές μας εδώ και τι υποσχόμαστε να κάνουμε για το καινούριο χρόνο, για το νέο έτος, για το τρέχον έτος. Έτσι λοιπόν θα πω λίγα λόγια τιμώντας όλους αυτούς που δεν είναι σήμερα εδώ στο βήμα και τους εκπροσωπώ. Τα πεπραγμένα του έτους είναι τα πεπραγμένα του ακαδημαϊκού έτους 8-9, 2008-2009. Ήταν μία χρονιά βεβαίως δύσκολη, όπως και κάθε χρονιά είναι δύσκολη και χρειάζονται αγώνες. Εγώ όμως οφείλω να σας πω πολύ λίγα λόγια για το περασμένο ακαδημαϊκό έτος, αφού σε λίγες ημέρες τα πεπραγμένα θα είναι δημόσιο κείμενο το οποίο κατατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας για να συζητηθεί στη Βουλή. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνουν όλα τα ΑΕΗ της χώρας. Έτσι λοιπόν η Πάτρα ξεκινάει πρώτη με το να καταθέσει τον κριτικό της απολογισμό και το τι πρέπει να γίνει. Αγαπητοί φίλοι, το 2008-2009, το Σεπτέμβρη, θα πρέπει να πω ότι χάρηκα πολύ μια συνέγερση των τμήματων που πρωτοστάτησαν για να καταθέσουν το τετραετές αναπτυξιακό τους πρόγραμμα. Έστω και με μια μικρή καθυστέρηση, μέσα σε 35 ημέρες μου έδωσαν την ευκαιρία να καταθέσω στο Υπουργείο Παιδείας τον Οκτώβρη, στις 4 του Οκτώβρη, το μεγάλο τετραετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΤΕΗ της Πάτρας. Μεγάλες φιλοδοξίες και κατάθεση προγράμματος ανάπτυξης από κάθε τμήμα και από την διοίκηση του ΤΕΗ. Στο τέλος, του εκείνου του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή τον Αύγουστο του 2009, ευδόκησε ο Υπουργός Παιδείας να υπογράψει μαζί με τον Πρόεδρο του ΤΕΗ να συνυπογράψουν το τετραετές πρόγραμμα όπως το Υπουργείο Παιδείας μπορούσε να το προωθήσει. Δεν ήταν βέβαια, δεν ικανοποιούσε βέβαια αυτά τα οποία εμείς είχαμε ονειρευτεί για μία τετραετία. Μας βάζει όμως σε μία πορεία συνεχούς προσπάθειας. Το δεύτερο μεγάλο κίνημα, θα λέγει κανείς, μέσα στον χώρο ήταν η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. Τα περισσότερα τμήματα ακόμα συνεργάζονται και πάλι με μία μικρή καθυστέρηση. Αυτό όμως δεν έχει σημασία όσο η απόφαση να αλλάξουν το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό έχει για μένα σημασία. Και να καταθέσουν την αυτοαξιολόγησή τους. Αυτό επίσης ήταν και το τρίτο μεγάλο βήμα των τμήματων. Γιατί αυτά και όχι η διοίκηση του ΤΕΗ θα πρέπει να πρωτοπορήσουν για να μπορέσουν να οδηγηθούν σε άλλα επίπεδα κοινωνικής και επιστημονικής καταξίωσης. Για το νέο έτος, γι' αυτό δηλαδή το τρέχον έτος, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, μετά την κατάθεση των αυτοαξιολογήσεων και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, του χρόνου τέτοιο καιρό θα πρέπει να είμαι ικανός να μιλήσω για τα πρώτα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα λειτουργήσουν στο ΤΕΗ εδώ. Και θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησε η προσπάθεια της ίδρυσης των ερευνητικών εργαστηρίων. Είναι προσπάθεια αρκετών συναδέλφων στα τμήματα, δεν είναι ίσως παντεϊκή, δεν είναι όχι ίσως, όμως
Ωστόσο, δείχνει την πώς θα πορευτούμε αυτό το έτος. Η θεσμοθέτηση των ερευνητικών εργαστηρίων που υποστηρίζουν την έρευνα μαζί με τα μεταπτυχιακά θα συμπορευτεί μαζί με τη διαπίστευση των εργαστηρίων. Είναι η προσπάθεια που ξεκίνησε αυτό το έτος, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, του χρόνου δε, τέτοιο καιρό θα ακούσουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτό το έτος εκπαιδευτικά θα πρέπει να πω ότι το ΤΕΙ έδωσε στην κοινωνία 1.800 πτυχιούχους. Δεν είναι ένα μικρό νούμερο, έχοντας 16.500 εγγεγραμμένους φοιτητές. Το ΤΕΙ με έδρα την Πάτρα αλλά και παραρτήματα στο Αίγιο, την Αμαλιάδα και τον Πύργο. Χαιρετίζω μάλιστα μερικούς αγαπητούς φοιτητές που ήρθαν απόψε αυτό το βράδυ εδώ μαζί μας από την Αμαλιάδα, το Αίγιο και τον Πύργο. Θα λέγει κανείς ότι το περασμένο ακαδημαϊκό έτος το ΤΕΙ, οι συνάδελφοι δηλαδή, προσπάθησαν να δώσουν κάτι από τον εαυτό τους, κάτι παραπάνω, και αυτό το παραπάνω φαίνεται από τα 36 ερευνητικά προγράμματα που κατατέθηκαν για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας, τη νέα δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας, που και πάλι οι συνάδελφοι αυτοί μελέτησαν και κατέθεσαν, αλλά και το ότι αυτός εδώ ο χώρος, σύμφωνα με τα κείμενα, τα δεδομένα που μου έχουν καταθέσει, φιλοξένησε τόσες δραστηριότητες του ΤΕΙ αλλά και των άλλων φορέων της πόλης και της περιοχής, ώστε να έχουν καταγραφεί πλέον των 20.000 επισκεπτών σε αυτόν εδώ τον χώρο. Το ΤΕΙ της Πάτρας επίσης φιλοξενεί και οργανώνει και συντονίζει δραστηριότητες και συνέχισε να συντονίζει δραστηριότητες διεθνούς βεληνικούς, ώστε να καταστεί η Πάτρα κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας τουλάχιστον στα θέματα της ενέργειας, αγαπητέ κύριε βουλευτά. Και χαίρομαι γιατί μας επισκεφθήκατε. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπω ότι το καλοκαίρι, το ΤΕΙ της Πάτρας, γίνεται χώρος οργάνωσης καλοκαιρινών θερινών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων. Αυτές είναι προσπάθειες των συναδέλφων, των καθηγητών, των φοιτητών επίσης του ΤΕΙ, οι οποίοι πέραν από την εκπαίδευση, πέραν από την διδασκαλία, έχουν αφομοιώσει την αντίληψη, την έννοια του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτού δηλαδή του χώρου, όπου αναπόσπαστα, μαζί με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, διεξάγεται έρευνα προς παραγωγή γνώσης. Αλλά θα μου πείτε, γνώση που απέχει, που δεν έχει αρετή, δεν είναι σοφία. Αλλά κάτι άλλο. Σε αυτόν εδώ λοιπόν τον χώρο, ακούγοντας πριν από λίγο τον Μητροπολίτη μας, τον Ασπερινό, χάρηκε, και εγώ χάρηκα, για τα πολύ απλά και ζεστά λόγια που είπε, ότι σε αυτόν εκεί τον μικρό ναό περνάνε φοιτητές και εργαζόμενοι προσευχόμενοι, κλείνοντες το γόνι πολλές φορές. Έχω δει πολλά παιδιά τα πρωινά. Είναι λοιπόν ένας χώρος εδώ ανταλλαγής θέσεων, απόψεων, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας χώρος παιδείας. Και ένας χώρος παιδείας
Και θέλω να επενέσω τους νέους, σεβασμιότατε. Γιατί καθώς περιδιαβήκατε τους χώρους και πριν από λίγο καιρό και πάλι ευδοκίσατε να κάνετε τον αγιασμό στο χώρο μας, είδατε ότι είναι καθαρός. Ότι οι φοιτητές μας είναι δυναμικοί, είναι αγωνιστικοί, είναι απαιτητικοί, αλλά συγχρόνως είναι και συγχρόνως σέβονται. Θα πρέπει να πω ότι είμαι πολύ τυχερός, γιατί το περασμένο ακαδημαϊκό έτος αυτοί οι νέοι κατόρθωσαν και άκουσαν και τον δικό μου λόγο, ο οποίος τους είπε να αγωνίζονται, αλλά να αγωνίζονται ευθέως, ειλικρινά, λέγοντας αυτό που ακριβώς πιστεύουν, χωρίς τίποτα άλλο. Να διεκδικούν και να διεκδικούν με σαφήνεια και με καθαρό λόγο. Εγώ λοιπόν τους επαινώ από αυτό το βήμα. Τους εύχομαι δε και το άλλο έτος, και τούτο εδώ το έτος, ομοίως να αγωνιστούν, γιατί εκκρεμούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Σήμερα ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, στην έκτακτη σύνοδο των Προέδρων, όπου συζητήσαμε για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής, για την έκδοση και των τελευταίων προεδρικών διαταγμάτων, αλλά κατά ένα τέτοιο τρόπο που θα τιμά την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο, γιατί όπως είπα, το κείμενο των πεπραγμένων με όλα τα στοιχεία θα είναι στα χέρια σας. Θέλω λοιπόν να τελειώσω και να ευχηθώ στο ΤΕΗ και να ευχηθώ στους συναδέλφους να συνεχίσουν αυτές τις προσπάθειες, που χάρηκα εκπροσωπώντας τους να τους πω ότι παρόλες τις γκρίνιες μου, παρόλες τις απαιτήσεις μου, παρόλη την πίεση που ασκώ και την κριτική, πρέπει αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι να σας πω ότι είναι αγνή. Ουδέποτε σκέφτηκα αρνητικά για τον καθένα από μας. Απλώς απαιτώ τα μέγιστα, γιατί έχω ένα όραμα και θέλω να σας το μεταφέρω. Σας ευχαριστώ λοιπόν που με ακούσατε και θα παρακαλούσα τον Σεβασμιότατο, που έχει και τον κύριο λόγο, να έλθει στο βήμα. Σας ευχαριστώ. Η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά σήμερα και αύριο τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος, τους τρεις ιεράρχες, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Κύριε Νομάρχα, κύριε Βουλευτά, λοιποί εκπρόσωποι αρχών και φορέων, κύριε Πρόεδρε του ΑΤΕΗ Πατρών, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητέ και λοιποί αδελφοί μου αγαπητοί, βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά στον χώρο αυτό, στο φιλόξενο, προκειμένου να εορτάσουμε, όπως είπα προηγουμένως, τη Μεγάλη Εορτή των Αγίων Πατέρων, στους οποίους είναι αφιερωμένος ο Ιερός Ναός του εκπαιδευτικού αυτού Ιδρύματος, μέσα από τον οποίο περνούν, γονατίζουν και προσεύχονται, και είμαι σε θέση να το καταθέσω αυτό, γιατί ο πατήρ Χρύσανθος, ο οποίος έχει οριστεί από τη Μητρόπολη ως υπεύθυνος να τελεί μια φορά την εβδομάδα τη Θεία Λειτουργία, το βεβαιώνει, αλλά και εγώ προσωπικά το γνωρίζω. Ήδη ο κύριος Πρόεδρος έκανε μια αναφορά προηγουμένως, λεπτή μεν, αλλά εγώ πάλι θα καταθέσω ότι πολλά παιδιά, τόσο από το ΤΕΗ όσο και από το Πανεπιστήμιο, εξομολογούνται σε διάφορες ενορίες της πόλεως, είτε εις των χώρων του Ιερού Ναού που βρίσκεται στο προάβλιο του πνευματικού αυτού ανωτάτου ιδρύματος, είτε και εις εμέ προσωπικώς. Κάποια δε παιδιά είναι και υπότροφοι της Ιεράς Μητροπόλεως και εγώ τα χαίρομαι και τα καμαρώνω, γιατί όντως εμφορούνται από υγιείς πνευματικές αξίες. Προέφθασε ο κύριος Πρόεδρος και είπε κάτι που έχω και εγώ σημειώσει, αλλά θα το επαναλάβω,
γιατί πριν από λίγο καιρό, κατά την απαρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, εκλήθη ελαχιστότης μου τόσο εδώ από τον κύριο Πρόεδρο και το υπόλοιπο προσωπικό του εκπαιδευτικού αυτού ανωτάτου ιδρύματος, αλλά και στο Πανεπιστήμιο έγινε το ίδιο, προκειμένου να τελέσουμε αγιασμό. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό και πρωτόγνωρο θα έλεγα, και όπου το είπα μου είπαν: «Σεβασμιότατε, αλήθεια μας λέτε, πήγατε στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήμιο και κάνατε αγιασμό?» Και είπα: «Βέβαια». Πράγματι, περνώντας εδώ στους διαδρόμους του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος μαζί με τον κύριο Πρόεδρο, διαπίστωσε και εκείνος αλλά και εγώ, και εκείνος εχάρη περισσότερον από μένα, γιατί αν εμείς τα θεωρούμε όλοι μας δικά μας αυτά τα παιδιά, ο κύριος Πρόεδρος και οι καθηγητές τα θεωρούν ακόμα πιο δικά τους. Όταν περνούσε ο Μητροπολίτης μπροστά τους, τον χαιρέτησαν με σεβασμό, ακόμα και εκείνοι που δεν τον είχαν δει ποτέ. Βλέπετε ότι υπάρχει μέσα στην ψυχή των παιδιών μας ένα ξεχωριστό ήθος, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό για μας και μας δίνει θάρρος ώστε να προχωρούμε ενθουσιαστικά, θα έλεγα, στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την σημερινή ευκαιρία που μου δίδατε ώστε να επικοινωνήσω μαζί σας με όλο το προσωπικό του ΤΕΙ αλλά και με τους φοιτητάς, και για την ευκαιρία που μου δώσατε να τελέσω τον Εσπερινό στον ιερό αυτό ναό των Τριών Ιεραρχών, που είναι ο πρώτος ναός που εγγενίασα όταν ήρθα ως Μητροπολίτης στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών. Και το έκανα αυτό συμβολικά, θα έλεγα, όπως είπα και τότε, το 2005, γιατί αυτός ο χώρος είναι χώρος ευλογημένος, χώρος παροχής παιδείας. Θα σας πω μερικές σκέψεις για τους τρεις ιεράρχες, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για να μην σας κουράσω, εξάλλου θα δημοσιευθεί η ομιλία μου και θα τη διαβάσετε. Οι τρεις μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, τους οποίους θυμάμαι αυτές τις μέρες, είναι δώρα Θεού στον κόσμο μας. Πρώτον, διότι αγωνίστηκαν για την προσωπική τους τελείωση, την αγιότητα δηλαδή, τη θέωση. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, αυτός είναι ο προορισμός μας. Το Πνεύμα του Θεού λέγει: «Άγιοι γίνεστε, ότι και εγώ Άγιος ημί». Δεύτερον, υπερασπίστηκαν τα ιερά δόγματα της πίστεώς μας. Τα δόγματα είναι οι αποκεκαλυμμένες από το Θεό αλήθειες. Οι αλήθειες αυτές, τα δόγματα δηλαδή της Εκκλησίας, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, γιατί όπως είπα δεν είναι ανακάλυψη ανθρώπινη, αλλά είναι αποκάλυψη του Θεού, και ως εκ τούτου έχουν απόλυτο και υποχρεωτικό κύρος, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και επιμένει η Αγία μας Εκκλησία στο να τηρούμε απαραχάρακτη την πίστη μας και την Αγία Διδασκαλία, την οποία παρελάβαμε από τους Αγίους Πατέρας και εκείνη από τους Αγίους Αποστόλους και εκείνη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει: «Να παραμένετε σταθεροί στις παραδόσεις και σε όσα σας εδιδάξαμε, και αν ακόμα άγγελος εξ ουρανού κατέλθει, αν υποτεθεί ότι κατέβει ένας άγγελος από τον ουρανό», ακούστε τι λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, «και σας πει αντίθετα από αυτά που σας είπαμε εμείς, να μην τον πιστεύσετε». Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και εν προκειμένου οι τρεις μεγάλοι φωστήρες αγωνίστηκαν για αυτή την πίστη ώστε να τηρηθεί αλόβητη και απαραχάρακτη. Αφενός μεν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, και η αλήθεια στην Ορθοδοξία είναι πρόσωπο, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, αφετέρου δε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τρίτον, υπηρέτησαν τα ελληνικά γράμματα. Εργάστηκαν πάνω στην ελληνική φιλοσοφία και τη σοφία των προγόνων μας, αφού την αγάπησαν και εσταχυολόγησαν μέσα από αυτή ό,τι ωραιότερο και χρησιμότερο για την πρόοδο των ανθρώπων και την ενίσχυσή τους στον προσωπικό, πνευματικό, κοινωνικό τους αγώνα.
Έχει ευστόχως υποθεί ότι έκαναν την ελληνική φιλοσοφία, μη σας ξενήσει αυτό που θα πω, θα το ερμηνεύσω, θεραπενίδα της Ορθοδόξου Θεολογίας, υπό την έννοια ότι εχρησιμοποίησαν τον Έλληνα λόγον, την ελληνική παιδεία ως όχημα για να διαδώσουν τις σωτήριες και μακάριες αλήθειες. Τι ευφυΐα στα αλήθεια, πόσο αξιοποίησαν αυτόν τον πνευματικό πλούτο, αδέρφωσαν δύο κόσμους. Τέταρτον, διέσωσαν τον ελληνικό πολιτισμό και μιλώ στην κυριολεξία, γιατί τότε ο ελληνικός πολιτισμός περνούσε κρίση και έπνεε τα λίστια. Όσοι προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο μέσα από άλλους τρόπους, να σώσουν δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό, απέτυχαν παταγωδώς. Ευτυχώς που υπήρξαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό ήθελε να κάνει, αλλά με άλλο τρόπο, και ένας φίλος των Αγίων αυτών πατέρων. Ο Γρηγόριος και ο Βασίλειος, όταν ήταν στην Αθήνα, είχαν ένα συμφοιτητή, τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο οποίος πήρε αργότερα το γνωστό χρησμό από το μαντίο. «Είπατε το βασιλεί, χαμέ πέσε δέδαλο σαυλά, ουκέτη φίβος έχει καλύβιν, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο το λάλον είδωρ». Πολλοί σήμερα που έχουν λυπή γνώση της ιστορίας υποστηρίζουν τα αντίθετα για τους πατέρας της εποχής εκείνης. Αρκεί όμως να αναφέρω μόνο την περίφημο πραγματεία του Μεγάλου Βασιλείου, η οποία επιγράφεται προς τους νέους όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων, προς επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι μεγάλοι αυτοί πατέρες, τους οποίους η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρικά εορτάζει, αγωνίστηκαν να περισσώσουν ό,τι καλόν και πολύτιμον από την σοφία των αρχαίων, με σύνεση, με διάκριση και με σεβασμό, αλλά και με την βεβαιότητα ότι τα αρχαία παρήλθεν ιδού γέγονεν τα πάντα κενά. Έγραψαν επίσης τα περίφημα παιδαγωγικά του συγγράμματα και μας άφησαν τις παιδαγωγικές αρχές, τις οποίες εχρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν οι παλαιότεροι και σύγχρονοι παιδαγωγοί. Η αρχή της εποπτείας, το δίδασκε δηλαδή εποπτικός, της εξατομικευμένης διδασκαλίας, της διδασκαλίας με αγάπη. Πράγματα τα οποία μαθαίναμε όταν σπουδάζαμε όλοι μας παιδαγωγικά, που εφαρμόζουν οι διδάσκαλοι, η διαβίου μάθησης η λεγόμενη, που συχνά πυκνά την ακούμε, είναι αξιώματα και αρχές τις οποίες υπηρέτησαν και εδίδαξαν και εφήρμοσαν, αν θέλετε, οι μεγάλοι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας, και γι' αυτό δικαίως τιμώνται ως προστάτες των γραμμάτων. Έκτον, αγωνίστηκαν για την καταξίωση του ανθρωπίνου προσώπου, για τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Διεκήρυξαν κάτι, και παρακαλώ προσέξτε το αυτό, ότι το ανθρώπινο σώμα δεν είναι, ως επιστεύετο από τους αρχαίους, η φυλακή της ψυχής, αλλά ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Υπεραμύνθηκαν της αξίας του ανθρώπου, του μεικτού προσκυνητού, ως τον ονόμαζε χαρακτηριστικά ο Μέγας Γρηγόριος, «άνθρωπος εστί μεικτός προσκυνητής, επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος, βασιλεύων επί της γης, βασιλευόμενος άνωθεν, επόπτης της ορωμένης κτήσεως και μίστης της νοουμένης». Διετράνωσαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους ότι ο άνθρωπος είναι το περισπούδαστον του Θεού λογικών ζώων, δια το οποίο ο δεσπότης εσφάγει και το αίμα αυτού εξέχεν. Είπαν ότι είναι κρίμα να ειδικείται ο άνθρωπος από τον ίδιο του τον εαυτό, άλλοτε μεν να θεωρεί ότι είναι ένας νεκρός, αφού ενδιαφέρεται μόνο για το σώμα. Αδικία δεν είναι, αδελφοί μου, στα αλήθεια? Πόσοι πιστεύουν σήμερα ότι όλα τελειώνουν εδώ? Αλλά και από την άλλη μεριά, η άλλη ακραία κατάσταση που πολλές φορές πολλοί άνθρωποι την υπηρέτησαν, και μια θέση βεβαίως την οποία ουδέποτε υιοθέτησε η Εκκλησία, ότι ο άνθρωπος είναι μόνο πνεύμα,
Μα αν ήταν έτσι τότε, γιατί να γίνει ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος και να λάβει σώμα? Γιατί να είπουν οι πατέρες της Εκκλησίας το γάρ απρόσληπτον αθεράπευτον, αν έχουμε ένα πνεύμα μόνο μπροστά μας και τίποτε άλλο, τότε έχουμε ένα φάντασμα? Έβδομον, μίλησαν για τη χαρά της κοινωνίας των προσώπων με την σταυρική διάσταση του όρου. Τι είναι εκείνο που μας λείπει σήμερα? Η κοινωνία των προσώπων, η χαρά του να μπορείς να πεις μια καλημέρα από την ψυχή σου στον άλλον, να αγαπήσεις, να εκφράσεις τον εαυτό σου αγαπητικά, θυσιαστικά προς τον άλλον, προς τον άνθρωπο, όποιον άνθρωπο, οποιασδήποτε φιλής, γλώσσης, ηλικίας και ούτω καθεξής. Σε καιρούς εκπτώσεως του ανθρωπίνου προσώπου και καταρρεύσεως των διανθρωπίνων σχέσεων, ξεπέρασαν οι πατέρες αυτοί τα εσκαμμένα, έκαναν την καλήν επανάσταση της αγάπης, υπερήφημος βασιλιάς και το καταξιωμένο κοινωνικό, το πρωτοποριακό έργο του Μεγάλου Βασιλείου, σε μια εποχή που οι ειδωλολάτρες, προσέξτε αυτό που θα πω, πέταγαν έξω από την πόλη τους λεπρούς, ακόμα και εξαίματο συγγενείς των. Οι γονείς άφηναν τα παιδιά και τα παιδιά τους γονείς τους έξω από την πόλη για να πεθάνουν ή να μην μολυνθούν και οι άλλοι. Και τότε πήγαινε ο Μέγας Βασίλειος με την αδελφή του, την Αγία Μακρίνα, και με όλα εκείνα τα συνεργεία τους εθελοντάς της αγάπης, και εμάζευαν όλους αυτούς τους ανθρώπους και περιποιούντας πληγάς αυτών. Τι επίκαιρα αλήθεια διδάγματα σε καιρούς αφιλίας και μοναξιάς. Ενώ τόσοι άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω μας, ακούμε τον τομότερο υπερπάσαν μάχαιρα λόγο των πατέρων, ως Ευαγγέλιον σωτηρίας και ως φραγγέλιον πνευματικό, προκειμένου να εξέλθουμε από τον ωκεανό της σύγχρονης φρικτής απελπισίας, στην οποία μας οδηγεί η ακοινωνία, η έλλειψη δηλαδή της εν αγάπη κοινωνίας των προσώπων, ως ανεφέραμε προηγουμένως. Η Εκκλησία μπροστά στο εξαίσιο πνευματικό μεγαλείο της φωτοφόρου λόγου χάριν μορφής του Ιεράρχου της Κεσαρίας, Βασιλείου του Μεγάλου, θα είπε: «Ω Θεία και Ιερά της του Χριστού Εκκλησίας Μέλισσα, Βασίλειε παμακάριστε, σύ πάντων των Αγίων ανεμάξω τα σαρετάς, Μωυσέως το πράον, Ηλιού των ζήλων, Πέτρου την ομολογίαν, Ιωάννου την θεολογίαν, σύ όσο Παύλος, ούκε παύσω εκβών», και εδώ είναι το μήνυμα το μεγάλο, «τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε». Αυτό είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Εκκλησίας. Βεβαίως, εδώ επιτρέψατε μου να κάνω μία παρένθεση. Η Εκκλησία δεν είναι ένας οργανισμός κοινωνικής προνοίας, ως θα την ήθελαν μόνο έτσι την σήμερα, συγκρίνοντες με άλλα δόγματα και θρησκείες την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας πηγάζει από το Ιερό Θυσιαστήριο, όπου ο Θεός θυσιάζεται για να ζήσει ο άνθρωπος αγαπώντας και αγαπόμενος. Η κοινωνική τράπεζα για την Εκκλησία μας είναι συνέχεια της ευχαριστιακής τραπέζης. Πρώτα γινόμαστε όμεμοι και σύσσωμοι Χριστού και στη συνέχεια μέτοχοι γεγονότες της όντως ζωής, προσφέρομαι τη ζωή και στον κόσμο μέσα από την λειτουργική προσφορά της δικής μας ζωής, αφού, προσέξτε με παρακαλώ, έχουμε πλέον εξέλθει των φοβερών τυχών του εγωκεντρισμού μας, του ατομισμού μας, και προσφερόμεθα εν ελευθερία, θυσιαστικά και αγαπητικά, μετέχοντας στη ζωή των άλλων, στον πόνο τους και στη χαρά τους. Το εγώ μας έχει γίνει εμείς, έτσι έζησαν οι τρεις ιεράρχε, ή στην απάντηση στο ερώτημα «ποιος είσαι» που ακούεται κατά το γεροντικό από το στόμα του Κυρίου, όταν χτυπάμε τη θύρα να μπούμε μέσα, μπορούμε να πούμε εφόσον έχουμε ζήσει μυστηριακά στην Εκκλησία και ποτέ άλλοτε: «Σύ είμαι, Κύριε».
Τέλος μίλησαν οι πατέρες για το πρόσκαιρο του κόσμου τούτου, για τη φθαρτότητα των γηίνων και την αιώνια ζωή, για την αιώνια βασιλεία του Θεού, κάτι που ποθεί εκφύσεως η ανθρώπινη ψυχή, αφού εκφύσεως είναι θεονοσταλγική και θεοπόθητη. Σωτήριο το μήνυμα, ελπιδοφόρο, αισιόδοξο, μάλιστα σήμερα που οι περισσότεροι άνθρωποι βαδίζουν ως νυχτωμένοι στρατοκόποι αποσταμένων και σβησμένων ελπίδων. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν είναι ένα λογικό καλάμι ριζωμένο στο βούρκο της γης, αλλά είναι το όν εκείνο το οποίο εξήλθε από τα χέρια του Θεού και εκεί θα επιστρέψει όταν επιστεί καιρός. Μόνο που όλα αυτά επιτυγχάνονται δια της καλής χρήσεως της ελευθερίας με την οποία επρίκησε ο Θεός τον άνθρωπο. Θα κλείσω, εφόσον βρισκόμαστε σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με 2-3 λόγια, προκειμένου να υπενθυμίσω στην αγάπη σας τι λένε οι πατέρες για τη γνώση. Μιλάνε για τη φυσική γνώση πρώτον, που την αποκτάμε με τις αισθήσεις. Δεύτερον, με την κοσμική γνώση που δυστυχώς το κύριο γνωρισμά της, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η έπαρση. Γιατί όποιος έχει μόνο κοσμική γνώση έχει αποκοπεί από το Θεό και δογματίζει θεωρώντας τον εαυτό του το κέντρο του κόσμου. Το τρίτον στάδιο, λένε οι πατέρες, είναι η πνευματική γνώση που είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, της επενέργειας του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά. Ο Κύριος Πρόεδρος έκανε αυτή την αναφορά προηγουμένως. Δεν φτάνει μόνο η κοσμική γνώση και σοφία, αλλά υπάρχει και η πνευματική γνώση που είναι απαραίτητη, γιατί η πρώτη καταντά επικίνδυνη όταν λείπει η δεύτερη. Και όπως είναι ήδη γνωστό σε όλους και το επαναλαμβάνω, επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και πάσης άλλης αρετής, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Για να φτάσουμε εις το τέταρτον στάδιον, που είναι και το έπακρον της γνώσεως, στην υπερφυσική γνώση, που σε αυτή φτάνουν οι λίγοι, οι εκλεκτοί, οι θεούμενοι και μακάριοι σαν τους τρεις ιεράρχας, η κοινωνία των θείων μυστηρίων, οι διδασκόμενοι εν κρυπτό, «Α, ουκ είδας είναι οι άνθρωποι». Αυτοί δέχονται από το Θεό την υπερφυσική γνώση. Η άλλη σοφία, η κατακόσμων, καταντά η μορία ή αν θέλετε και δεν είναι τούτο υπερβολή, όργανο εξουθενώσεως του ανθρώπου. Αγαπητοί μου, από όσα είπαμε κρατήστε την αγάπη του Θεού που μας ευεργέτησε χαρίζοντάς μας τους μεγάλους πατέρας της Εκκλησίας ανάμεσα στους οποίους τους τρεις ιεράρχας, την αγωνιστική διάθεση των πατέρων, την υπέρβαση εν αγάπη του εαυτού μας, την πορεία προς τα άνω ώστε να ξεπεράσουμε την απελπισία, τη φθαρτότητα, την οδύνη της μοναξιάς και να φτάσουμε εις άνδρα τέλειον, ως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και τέλος, την ωραία, την ευλογημένη σχέση μεταξύ της Ορθοδόξου Θεολογίας και της ελληνικής σκέψεως και φιλοσοφίας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους σας έτη πολλά και ευλογημένα. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους και διαπρεσβειών των Αγίων Τριών Ιεραρχών να σας χαρίζει κάθε καλό. Νομίζω να μην κατέβουμε, να κόψουμε την πίτα, κύριε Πρόεδρε. Άγιε Διάκονε, έχετε να πείτε? Το είπα εγώ. Ευχαριστώ. Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγος σου, ο δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπως εδογμάτισα.
ανθρώπων ηθικάτε κόσμησα, βασίλειον ιεράτε μα, πάτερος ιε, Χριστόν τον Θεόν ηγέτε με, δωρήσαστε ημί το μεγα έλεο. Ελέησο τιμάς ο Θεός κατά το μεγα έλεο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Ιδεσπότα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Ιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Ιδεώμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ενή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών, ειρηνικών και σωτήριων. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της αληθινής χαράς και πάσης ευλογίας, ο δια του Αγίου σου Αποστόλου Παύλου ενδυνάμενος ημίν πάντα προς δόξαν Θεού ποιήν, ο δια του αυτού υπον παρκτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετευχαρισίας λαμβανόμενων, ο και την προγονητήν ημών ταύτην κληρονομίαν την βασιλόπιταν, ο σύμβολον ενότητος και αγάπης παρά των πατέρων ημών προσδεξάμενος, Συ ευλογητέ Κύριε ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους μεν προσεν εγκώντας εις πάνω έργων αγαθών κατεύθυνον, τους έξ αυτών μεταρρυψωμένους όους και υγιένοντας πάντα διατήρησον εν το όνοματί σου. Είναι αόσιν εν προς δόξαν του Αγίου ονοματός σου. Ότι Συ οδοτή των αγαθών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοπυρό σου πνεύμα την νίκαιαη, και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και Θεός ημών. Εσπερδίες εις Παναχράμου και Παναμόμου Αγία σας του Μητρός. Ο Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πρωτοκλήτης και πάντων των Αγίων Αποστόλων. Των Αγίων Τριών Μεγάλων Διδασκάλων και Ιερακών Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου όν την Ιεράν Μήμην επιτελούμεν. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Πατρός και Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μίστη του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαϊνών, τον Κεσαρίας και καταδόκον χώρας, βασίλειο των μέγαν πάντες τιμήσομε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, Κύριε Πρόεδρε, και σε εσάς και σε όλο το προσωπικό και τους φοιτητάς και σε όλους εσάς, αδελφοί μου αγαπητοί. Εγώ έκοψα το πρώτο κομμάτι για τον Χριστό και την Εκκλησία. Εσείς να κόψετε τα υπόλοιπα και πάλι ερχόμενος έτσι πολλά σε όλους σας και ευλογημένα. Σας ευχαριστώ να σας ευχαριστώ. Ποιο είναι το άνθρωπο αυτό το παίρνει ο Δεσπότης που είναι η σύμπρον και τόπο Χρήστου, γι' αυτό δεν θα κόψουμε άλλο για το αυτό για το ΔΕΗ για σας. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, επειδή εδώ δεν έχουμε φλουρί, φλουρί είναι η ευλογία του Δεσπότη. Λοιπόν, έτσι θα σου πω. Τα φλουριά ή τα δώρα θα τα πάρετε με την πίτα όταν θα βγαίνετε εκτός. Ωστόσο, ακολουθώντας το έθιμό μας, θα κόψω ένα κομμάτι για κάθε σχολή. Για την μεγαλύτερη σε πληθυσμό σχολή της δίκης και οικονομίας, το μεγαλύτερο. Ο εκπρόσωπός της ή η εκπρόσωπός της θα το πάρει. Για την δεύτερη σε πληθυσμό σχολή των μηχανικών, των διαφορετικών εφαρμογών, ο διευθυντής της μπορεί να το πάρει. Για την τρίτη μεγάλη σχολή των ανθρωπιστικών σπουδών και κοινωνικών, η διευθύντρια, η κυρία Παπαδημητρίου, αυτό είναι στα δεξιά μου. Και τώρα τα παραρτήματα. Για το παράρτημα του Αιγείου, είδα τους συναδέλφους εδώ. Αυτό είναι του Αιγείου, αλλά και αυτό προς τα δεξιά. Δεν έχουμε όμως άλλο πια. Ωστόσο, αυτό εδώ είναι για το παράρτημα της Αμαλιάς. Διότι χάρηκα πάρα πολύ βλέποντας έναν ποιητή μας στρατιώτη να έρχεται από μακριά να συνεργάσει μαζί μας. Και αυτό είναι το παράρτημα του Πύργου. Θα πρέπει όμως βλέποντας τον πρόεδρο του συλλόγου, του προσωπικού, να του πω ότι αυτό εδώ προς τα αριστερά είναι του συλλόγου του εκπαιδευτικού προσωπικού. Βλέποντας όμως και τον εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού εδώ και του τεχνικού προσωπικού, να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι, βλέπω εκεί τον Γιάνγκο, βλέπω την Αρίστη, δεν είμαι ικανός να μπορέσω να διαχειριστώ τις εικόνες τόσο εύκολα. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό είναι εδώ. Ο Πύργος είναι εκεί. Δεν είναι εν υπηρεσία πλέον, αλλά συναδέλφους με τους οποίους μοιράστηκα τα πρώτα χρόνια μου ως διευθυντής σχολείου, όπως ο Γιάννης ο Γιωργουλάκης. Και ξέρετε πόσο συγκινητικό είναι. Πάρτε το τον Τανούση. Ανθρώπους οι οποίοι με δίδαξαν, γιατί ήταν και είναι μεγαλύτεροι μου. Είμαι λοιπόν συγκινημένος βλέποντάς τους εδώ. Γιατί αυτός είναι ο χώρος στον οποίο κατέθεσαν τη γνώση τους και τη μοίρασαν στους νέους. Σας καλωσορίζω λοιπόν, αλλά δεν έχω τίποτα άλλο να σας δώσω. Δεν το παίζει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά δεν έχω τίποτα άλλο. Αγαπητοί φίλοι, έξω θα πάρετε την πίτα και μακάρι να τύχει το φλουρί. Ένα από τα έξι δώρα. Να πούμε ότι υπάρχουν έξι νομίσματα αριθμημένα. Το νούμερο 1, νούμερο 2 είναι 2 χρυσές λίρες προσφορά των αδερφών Κοπατσιάρη. Το νούμερο 3 είναι ένα κλιματιστικό μηχάνημα από την εταιρεία Υποεξέλιξη του παλιού μας σπουδαστή Λάκρου Πλατιά.
Το νούμερο 4 είναι μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή από το πλαίσιο και το νούμερο 5 και 6 είναι από ένα σετ γραφείου από τους αδερφούς Φασουλά. Καλή τύχη. Σε αυτό το σημείο να παρουσιάσουμε το μουσικό σχολείο που θα μας παρουσιάσει κάποια κομμάτια. Παρακαλώ πολύ τον διευθυντή, τον κύριο Ρέκα. Σεβασμιότατε κύριε Πρόεδρε του ΤΕΗ, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μας και το σχολείο που βρισκόμαστε απόψε εδώ. Βέβαια, από εδώ και πέρα θα μπορούμε να θεωρούμε τα ως συνεργάτες, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ κοντά στο ΤΕΗ. Απόψε θα παρουσιάσουμε την φιλαρμονική του σχολείου μας, η οποία θα παίξει κάποια κομμάτια, τρία χριστουγεννιάτικα και μετά θα ξαναβγω να σας πω κάτι και θα παίξει και άλλα δύο. Να είστε καλά και να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή για το σχολείο που βρισκόμαστε εδώ.
πέρυσι, σε αυτόν εδώ τον χώρο, έγινε η αδερφοποίηση του μουσικού σχολείου της Πάτρας με το μουσικό σχολείο της Κέρκυρας. Πάνω σε αυτή τη σκηνή ήταν δύο σχολεία, χοροδίες, φτάνανε σε 200 άτομα. Φέτος θα το ξαναπαραλάβουμε, όχι όμως αδερφοποίηση. Το σχολείο μας, σε συνεργασία τώρα με το μουσικό της Ακίνθου, ετοιμάζει μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα, σε έναν μεγάλο Έλληνα συνθέτη, ο οποίος έχει γράψει, γράφει και θα γράφει, ελπίζουμε, το Μίμη το Πλέσσα, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδος. Προσευχόμαστε και ελπίζουμε και αυτή η συναυλία να γίνει σε αυτόν τον χώρο, κύριε Πρόεδρε. Θα σας παίξουμε δύο κομμάτια από αυτή τη συναυλία, όχι περισσότερα, θα τα δείτε το Μάιο που θα γίνει η συναυλία. Δύο κομμάτια του Μίμη το Πλέσσα. Thank you.
αγαπητοί μου, πριν, θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μεγάλη μας τιμή, ευχαρίστηση και να σας ξανακούσουμε το Μάιο, αλλά χάρη και το πρώτη την πρωτοβουλία που είχατε με την αδελφοποίηση με το αντίστοιχο σχολείο της Κερκύρας, το οποίο μεταδόθηκε και ζωντανό στο διαδίκτυο, αν δεν απατώ. Όμως, αγαπητοί φίλοι, πριν ξεκινήσουμε να βρούμε την τύχη μας τώρα έξω, το Δί της Πάτρας, το Συμβούλιο, εκφράζοντας την αγάπη του και το σεβασμό του στον πυμνάχη μας, θα ήθελα να τον παρακαλέσω να δεχθεί τα δώρα που έχουμε γι' αυτό. Συνεργάτες εδώ στο ΤΕΙ και σε όλους τους φοιτητές. Να είστε καλά.